σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μωρή ψηφοφορία στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας για τη συμφωνία του Eurogroup για την Ελλάδα να διεξαχθεί αύριο Παρασκευή, ωστόσο το έδαφος για την έγκρισή της έχει ήδη καλλιεργηθεί. Το βασικό επιχείρημα του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Olaf Scholz προς τους συνάδελφους του βουλευτές δεν είναι πως η ελληνική κυβέρνηση θα τιμήσει τις υπογραφές της, αλλά πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παραμείνει εγγυητής της μεταπρογραμματικής εποπτείας της Ελλάδος. Υπό το βλέμμα του Προέδρου της Γερμανικής Βουλής, Wolfgang Schäuble, ο Scholz τόνισε στους Γερμανούς κοινοβουλευτικούς πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παραμείνει στην Ελλάδα με ενεργό ρόλο, αφενός διότι η χώρα χρωστάει ακόμα σε αυτό 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφετέρου διότι ο οργανισμός θα έχει ενεργή ανάμειξη στην μεταπρογραμματική εποπτεία της Ελλάδος. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στη μουσικοχορευτική γιορτή χρωμάτων Color Day Festival το Σαββατοκύριακο 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Το πρωτοποριακό wearable βραχιόλι ανέπαφων συναλλαγών iBank PayBank θα χρησιμοποιηθεί κατά αποκλειστικότητα για την είσοδο στο φεστιβάλ αλλά και την αγορά χρωμάτων και άλλων προϊόντων. Τόσο πριν όσο και μετά τη λήξη του φεστιβάλ μπορούν οι κάτοχοι του iBank PayBank να ενεργοποιήσουν όλα τα προνόμια του με μια επίσκεψή του σε ένα κατάστημα της Εθνικής ή και ηλεκτρονικά μέσω του nbg.gr PayBank στην περίπτωση που είναι ήδη πελάτες της Εθνικής. Μια νέα εποχή ανέπαφων πληρωμών βρίσκεται εδώ αποκλειστικά από την Εθνική Τράπεζα και το Color Day Festival δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες του να ζήσουν αυτήν ακριβώς τη μοναδική εμπειρία σύγχρονης εξυπηρέτησης. Μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες φαίνεται να τεινωθούν σε λουκέτο, αντιμετωπίζει η Τρίπστα. Και αν το όνομα αυτό δεν σας θυμίζει τίποτα, σίγουρα θα σας είναι γνωστό αυτό της Air Tickets, μία από τις πρώτες εταιρείες online κρατήσεων εισιτηρίων που συστάθηκε επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, λοιπόν, τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει οδήγησαν χθες σε απόλυση του συνόλου των εργαζομένων της. Οι υποχρεώσεις μόνο απέναντι σε αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με κύκλους αγοράς, ανέρχονται κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που μοιάζει πλέον μη διαχειρίσιμο. Η εταιρεία αποτέλεσε ένα από τα ελληνικά success stories του επιχειρήν, αφού ήταν η πρώτη που εντόπισε την τάση των online κρατήσεων και έδωσε στους επιβάτες τη δυνατότητα να κάνουν διαδικτυακές κρατήσεις. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 763,70 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,55%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.